Στο βαθμό επηρεασμού της δημοκρατίας και των ατομικών ελευθεριών, με φόντο και την πανδημία, σχολίασε μιλώντας στις αντιθέσεις της Crete TV, ο καθηγητής ιατρικής στο Στάνφορντ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Γιάννης Ιωαννίδης, σχολιάζοντας πως η πανδημία υπήρξε πρόβα τζενεράλε της διόγκωσης των ανισοτήτων. Ζούμε σε μια εποχή με πολύ έντονες ανισότητες και ανισότητες που γίνονται ακόμα πιο έντονες. Η πανδημία ειδικά ήταν και σαν μια πρόβα τζενεράλε για την διόγκωση των ανισοτήτων. Με τα μέτρα που πάρθηκαν, ουσιαστικά κάποιοι πλούσιοι άνθρωποι γίνανε ακόμα πλουσιότεροι, κάποιοι ισχυροί γίνανε ακόμα ισχυρότεροι, κάποιοι με μεγάλες δικαιοδοσίες απέκτησαν ακόμα περισσότερες και με αυθαίρετο τρόπο. Ενώ πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν φτωχοί, περιθωριοποιημένοι, σε δύσκολη κατάσταση, βρεθήκαν σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση, ακόμα πιο πεταμένη στο περιθώριο. Ο Γιάννης Ιωαννίδης σε μια διαφορετική συνέντευξη μίλησε για τη δημοκρατία και την Ελλάδα που και υπό το πρίσμα της ελευθερίας του τύπου δέχεται στάχτη, όπως ισχυρίστηκε. Υπάρχει πολύ στάχτη. Έχει πέσει πάρα πολύ στάχτη πλέον στο πρόσωπο της Ελλάδας και σε μεγάλο βαθμό έχει αμαυρωθεί. Υπάρχει σκοτάδι, υπάρχει σκοτεινιά, μια ψύχρα που συνοδεύει αυτό το σκοτάδι. Και υπάρχουν ακραίες φωνές που συνοδεύουν με τριοπαθείς φωνές που όμως είναι συμβιβασμένες και απλώς δουλοπαρικές. Μένουν λίγα υγιή στοιχεία τα οποία μπορούν να βγουν στην επιφάνεια. Υπάρχει πάρα πολύ έντονη λογοκρισία. Δυστυχώς στο επίπεδο της ελευθερίας του τύπου, όπως ξέρετε, με αυτές τις κατατάξεις πάλι, με ό,τι αληθοφάνεια μπορούν να έχουν, βρισκόμαστε σε θέση 107, δεν είμαστε στον πάτο της Ευρώπης. Είμαστε πολύ μακριά από τον πάτο της Ευρώπης. Είμαστε πάνω κάτω μαζί με κάποιες από τις χειρότερες αφρικανικές χώρες. Σε ό,τι αφορά το μέλλον στην Ελλάδα, μετά και το εκλογικό αποτέλεσμα, ο κύριος Ιωαννίδης σχολίασε ότι χρειάζεται πορεία προς το καλύτερο, που δεν συνδέεται άμεσα με όσα εξαγγέλλονται, αλλά με όσα εφαρμόζονται, όπως ανέφερε. Μπορεί να πετάξει κάποιος διάφορα νούμερα, η επιστήμη, η ψευδοεπιστήμη διαθέτει αμέτρητους αριθμητισμούς που μπορεί κάποιος να διακινήσει για να υποστηρίξει ένα αφήγημα. Το ερώτημα είναι πώς η φυγή αυτή μπορεί να γίνει με ελευθερία προς κάτι καλύτερο. Ο καθηγητής ιατρικής μίλησε και για τη δεύτερη μεγάλη του αγάπη πέρα από την επιστήμη, την ποιήση. Μισώ την πολιτεία σας και σωστά το καταλάβατε. Κάνω ό,τι μπορώ, άοπλος και ανυπεράσπιστος, για να την καταστρέψω χωρίς καμία βία. Μάλιστα, στη διάρκεια της εκπομπής, εκτός από την απαγγελία στίχων από βιβλία του, αποκάλυψε ότι ήδη στίχοι του έχουν μελοποιηθεί από τον Αρμένη συνθέτη Μιράν Τσαλικιάν, που ήδη έχει αποσπάσει βραβείο. Είναι μια δουλειά που ελπίζουμε να μπορέσει να παρουσιαστεί ολοκληρωμένη. Έχει παρουσιαστεί ήδη, έχει κερδίσει κάποιο βραβείο σε μουσικούς διαγωνισμούς, σε αποσπασματική μορφή, αλλά ελπίζουμε να μπορέσει να παρουσιαστεί και ολοκληρωμένη.